Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη, σήμερα 23 του μηνός, 23 Μαΐου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, παρέα θα πάμε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη στιγμή του ήχου Χρήστος Κιώσης. Χρήστο, θέλω καλή, ποιοτική, ξένη μουσική. Και, α, είδες, το ξέχασα. Υπάρχει ένας αγαπημένος φίλος που είναι και από τους πιστούς στο top 10, μπορεί και στο top 3, που δεν χάνουν εκπομπή. Top 5 σίγουρα. Σε τρέλανε έτσι, top 10 και τα λοιπά. Και χθες τον στεναχώρησα γιατί είχαμε καμιά 45 λεπτά Λευτέρη Χατζηκυριακή, τον προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Ηρακλή. Δεν τον στεναχώρησα γι' αυτό. Τον στεναχώρησα γιατί δεν άκουσε όσο θα ήθελε Ρόρι Γκάλαχερ. Οπότε χρωστάμε μια πενιά. Προλαβαίνεις τώρα να βγούμε με πενιά? Μετά. Εντάξει. Έναν αναπτήρα θέλω. Ο Ζή είναι αυτός. Ρομαντικός πάντα. Κοντά μας ο χορηγός μας ο Καρφόπουλος με τα χρώματά του. Τα βερνίκια του σε τιμές χοντρικής λιανικής. Αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών. Υπάρχουν και ιταλικά διακοσμητικά υπέροχα. Με δύο καταστήματα. Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και το ολοκένουργιο Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-306-307. Τρόποι επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26. Το SMS θυμίζουμε έχει χρέος 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και το mail μας το ανοίγω του την ώρα και σας περιμένω για τα δικά σας μηνύματα blue-libero-papaki-yahoo.gr. Θα πούμε κάποια πράγματα για το ποδόσφαιρο, θα έχουμε σε πολύ λίγο μια συνέντευξη, μιας και αύριο υπάρχει και σημαντικό όπως όλα, αλλά τώρα που κρίθηκε οριστικά η αγωνιστική παρουσία του Ηρακλή στην δεύτερη εθνική κατηγορία, άσχετα με το τι ακούγεται δεξιά και αριστερά που πραγματικά δεν... Θέλω να προστατεύσω και τη φωνή μου ακόμα. Δεν. Ας μην το πιάσω αυτό, γιατί άμα το πιάσω θα τη χάσω τελείως και θα αρχίσω να τσιροκοπάω. Έλεγα λοιπόν ότι από τη στιγμή που οριστικά εξασφαλίστηκε η αγωνιστική άνοδος της ομάδος και μάλιστα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με πρωτιά το αίτητο μονωμένη την Κυριακή στο Παραλίμνη στις 5 Παραλίμνησερών με τον τοπικό Απόλλωνα. Πλέον ξέρετε, καταλαβαίνετε, όλοι το αισθανόμαστε ότι οι άνθρωποι του Ηρακλή από τη διοίκηση είναι αναγκασμένοι να τρέχουν, αυτό που λέμε μπορεί να είναι λίγο κλισέ αλλά είναι η αλήθεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί είναι πάρα πολλά που πρέπει να διευθετήσουν. Εξακολουθούν βέβαια και παραμένουν πάρα πολλά ερωτηματικά και ερωτήματα όπως θέλω και θα θέλω να σας το πει. Για πολλά, για τα χρέη, για την εκαθάριση, για το ένα, για το άλλο, είναι αρκετά, είναι... Όπως μας έλεγε πριν από δύο περίπου εβδομάδες εδώ στην Όργια Μπλε ο πρόεδρος ο Νίκος Βαφιάδης, είναι πολύ κρίσιμος ο Ιούνιος και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος μπορεί να πει κάποιος. Το καλοκαίρι γενικότερα θα είναι καυτό πέρα από τη ζέστη, πέρα από την προετοιμασία της ομάδος, γιατί χρειάζεται τρέξιμο, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και χρειάζεται και κάτι πολύ πολύ βασικό που αν δεν βρεθεί θα έχουμε πρόβλημα. Ποιο είναι αυτό, Χρήστο μου? Show me the money. Αυτό είναι. Κυριάκο έκλεισε. Από τώρα στο λέω, έκλεισε. Θα πάρουμε και αυτόν τον νεαρό τον Φέρελπη. Ξέρεις ποιον λέω. Εκεί κοντά στα 85 που είναι. Αυτόν τον πιτσιρικά. Θα τον πάρουμε και αυτόν μαζί μας γιατί δεν θα μου μιλάει μετά. Είναι σαν τα μωρά που τα πας στο... Να μην κάνω διαφήμιση τώρα. Τα πας σε ένα... Πες το ρε εσύ Χριστό. Όχι παιδότοπο. Μαγαζί που πάμε να πάρουμε παιχνίδια. Ένα toy store. Εντάξει, το είπα στα ελληνικά. Λοιπόν, έτσι είναι αυτός ο Φέρελπης, ο νέος αδερφέ μου Κυριάκο. Άμα του τάξεις κάτι και δεν το κάνεις, θα κλαίει όλη τη μέρα γιατί μου πήρα τα τουβλάκια μου. Οπότε θα τον πάμε. Θα τον πάμε μαζί, παρέα. Μεγάλη, πολύ μεγάλη καλησπέρα. Και είναι τιμή και χαρά κάθε φορά που ο πατέρας Βασίλειος ακούει την εκπομπή. Καλή εκπομπή, Γεώργη. Είμαι βέβαιος ότι η ομάδα Ηρακλής θα ανέλθει στην ΑΕθνική γιατί εκεί είναι η θέση της. Ευχαριστώ, πάτερ μου, να είστε καλά.
Ο Νέστορας γράφει: η Μάρθα Βούρτση της πλατείας δεν πήρε άδεια. Ξανά το 2011 πούλησε το Μανιάτι. Ναι, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Θυμάστε που λέγαμε το καλοκαίρι και φώναζε ο Χαρίλαος εδώ: ομάδες! Το θυμάσαι, Χρήστο, που έλεγε: ομάδες! Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, δεν πήρε ούτε ο Πανιόνιος. Και η Κέρκυρα και ο Πλατανιάς, αυτοί οι τέσσερις είναι. Αυτοί πέσαν, ναι, οκ, εντάξει. Οι άλλοι δύο τι γίνεται? Όλα καλά, έτσι? Θα τηρηθούν οι νόμοι? Βέβαια, το έχουμε. Το ηχητικό του γραμμένου, το έχουμε. Στην ΕΠΟ το πάνε για αναδιάρθρωση συμπληρώνει ο Νέστορας εδώ και τώρα. Super League, αλλιώς αγωγές και μηνύσεις. Κάτι ακούστηκε για 20 ομάδες, άλλοι λένε 30 ομάδες, άλλοι λένε 40 ομάδες. Ακούστηκε και το εξής εκπληκτικό: να γίνει, λέει, αναδιάρθρωση τώρα και οι ομάδες που ανέβηκαν από τη Γάμα Εθνική να μην παίξουν στη Β' Εθνική του χρόνου, αλλά να συνεχίσουν στη Τρίτη Εθνική και του χρόνου. Πραγματικά. Έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Ντόρος, δεν ξέρω, ίσως τον Ντόρος είναι βαρύ. Μεγάλη κουβέντα για τις δηλώσεις του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη χθες για 37 περίπου λεπτά. Τόσο ήταν, δεν ήταν 45, εγώ έκανα λάθος. Στην ώρα για μπλε, ο προπονητής του μπασκετικού Ηρακλή είπε πάρα πολλά, συζητιούνται. Μακάρι να γίνουν πράγματα. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι εξακολουθεί ο κύριος Δρακόπουλος στο επικοινωνιακό να μην το έχει. Να μην το έχει, να κάνει λάθη. Εμείς του τα λέμε γιατί θέλουμε το καλό του και το καλό του Ηρακλή. Δεν του τα λέμε γιατί είμαστε απέναντι, του τα λέμε γιατί είμαστε μαζί του. Μαζί του, υπό την έννοια, μην παρεξηγηθώ, ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που βγάζει τα χρήματά του και θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Τι γίνεται, χτίζουνε, τι τάκ 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 είναι αυτά από κάτω από πάνω που ακούγονται? Μη μας γκρεμίσετε, έχουμε εκπομπή. Λοιπόν, από το θέατρο μάλλον θα τσαλαβατιούνται από κάτω. Δεν γίνεται τη μία μέρα να λες θα κάνω τα πάντα για την άνοδο και την άλλη μέρα να λες δεν είναι αυτός σκοπός η άνοδος. Δεν μπορεί να λες σε έναν οπαδό που 8 χρόνια βλέπει τον αγαπημένο του Ηρακλή στην Α2 ότι δεν είναι αυτός σκοπός η άνοδος. Τότε τι είναι αυτός σκοπός? Να χορέψουμε γύρω γύρω αγκαλιά και να φύγουμε στο Ζάλογκο όλοι μαζί? Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και πρέπει επιτέλους αυτό που δεν γίνεται 3 χρόνια να γίνει φέτος. Ποιο? Οι λίγοι, σε αριθμό μην παρεξηγηθώ, δεν είναι χαρακτηρισμός, είναι νούμερο, οι λίγοι που υπάρχουν στο μπασκετικό Ηρακλή σε άτομα και ασχολούνται με διάφορα πόστα, να αρχίσουν να ακούν τους πολλούς. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να ακούν τους πολλούς. Δεν μπορεί αλλιώς η ομάδα να κάνει αυτό που θέλουμε όλοι και να προχωρήσει και να ανέβει κτλ. Δεν μπορεί. Πρέπει ο κύριος Δρακόπουλος και οι υπόλοιποι να αρχίσουν να ακούνε τους πολλούς. Οι πολλοί λέγανε: πρόεδρε, άσε το ποδόσφαιρο. Οι πολλοί λέγανε: πρόεδρε, άσε τον Πανιόνιο και την Α1. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάνε ομάδα για Α2. Οι πολλοί λέγανε: πρόεδρε, μήπως έχουμε θέμα προπονητή. Οι πολλοί λέγανε: πρόεδρε, μη παίρνεις ψηλό, πάρε κοντό. Και οι πολλοί λένε: πρόεδρε, ας τις δηλώσεις. Γιατί ο κόσμος πονάει. Και πολύ. Συμπληρώνει ο Νέστορας στο ωραίο του μήνυμα: δύο όμιλοι των 18 ομάδων γελάνε και οι μπετονιέρες. Εντάξει, θα ακούσουμε τώρα. Το καλοκαίρι αυτό θα είναι πάλι υπέροχο, να ξέρετε. Να είστε προετοιμασμένοι για αναδιαρθρώσεις, για νόμους, για κανονισμούς, για κανόνες, για το τι ισχύει, για το τι δεν ισχύει. Οχ, 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 τι έχουμε πάλι να τραβήξουμε. Ο φίλος ο Μπάμπης γράφει: καλησπέρα Γιώργο, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια για τη χθεσινή συνέντευξη που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, να είσαι καλά. Ο coach είχε διάθεση να μιλήσει και φαίνεται ότι έχει πλάνο. Αλήθεια είναι αυτή, όταν κάποιος μιλά 37 λεπτά αυτό δείχνει. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά τη γνώμη σου για τον... Ναι, δεν θα το διαβάσω. Το πρόσωπο που λες βέβαια θα το φιλοξενήσουμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, αλλά για Βόλεϊ αποκλειστικά. Αυτό που, που λες για να αναλάβει... Όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Προσοχή στη φωνή σου και χαιρετίσματα από το σκοτεινό Μιανμάρ. Ευχαριστώ φίλε Μπάμπη. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Τα υπόλοιπα...
ξέρεις ότι εμένα δεν μ' αγγίζουν. Αυτό που μου γράφει την πρόταση που συγγνώμη που δεν διάβασα στον αέρα δεν μ' αγγίζει καθόλου, δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί ο Ηρακλής σε όλα τα τμήματα να πηγαίνει καλά και τίποτα παραπάνω. Αλλά θα έχουμε για το συγκεκριμένο που ανέφερε συζήτηση στο δεύτερο μισό για το κυανόλευκο βόλεϊ, γιατί εκεί συνεχίζεται μια προσπάθεια και δυστυχώς υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν βρεθούν χρήματα γρήγορα για να κλείσουν οι τρύπες, ξανά μανά τα ίδια. Ένα βόλεϊ που μας έδωσε τελικό κυπέλου, ένα βόλεϊ που μας έδωσε όσα γούστα μας έδωσε φέτος, είναι κρίμα ξανά να πάμε κάτω από το μηδέν. Καλησπέρα στην Κιανόλυφη παρέα, γράφει η Νατάσα. Με εμάς είναι ικανοί τώρα που ανεβήκαμε πάνω από την δεύτερη εθνική να φτιάξουν πριν την Α10 ακόμα κατηγορίες. Έριξα ιδέα, λέει, στο τραπέζι ή διάβασα τη σκέψη τους. βέβαια. Στο βόλεϊ υπάρχει, ξέρεις, στις γυναίκες υπάρχει Α1 πρι-λίγκα, Α2 β' εθνική. Μην κάνω καμιά πρι-λίγκα. Respect για αυτά που είπες, λέει, για τον Δρακόπουλο, γιατί δίνεις και ακόμη μια φορά δεν χαϊδεύεις αυτιά. Εντάξει, να σου πω κάτι, Νατάσα μου. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Επαναλαμβάνω, να μας ακούει καλοπροαίρετα, όχι κακοπροαίρετα, όχι τι του λένε δεξιά και αριστερά. Εμείς το καλό θέλουμε και του Ιδίου και του Ηρακλή. Και πολλές φορές το κάνουμε για να τον προστατεύσουμε. Γιατί όταν μιλάς κάθε μέρα και μπερδεύεσαι, στον εαυτό σου κάνεις κακό. Είμαστε έτοιμοι, Χρήστο μου. Ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε με ποδόσφαιρο. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα από τα μέλη τη διοίκηση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, τον κύριο Σάκη Χατζόγλου που είναι στην γραμμή μας. Και με χαρά τα ξαναλέμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, την ώρα για μπλε. Λέω με χαρά γιατί την προηγούμενη φορά που τα είπαμε έχει καιρό, ακόμα δεν είχε εξασφαλιστεί. Νομίζω ήταν πριν το Παλαιοχώρι. Νομίζω πριν το Παλαιοχώρι. Πριν ναι. το Παλαιοχώρι. Καθόλου δεν είχε εξασφαλιστεί. από ό,τι μας θυμάμαι, μια ζωή κυνηγούσαμε το Παλαιοχώρι. Εντάξει. Ένα πρωτάθλημα, συγγνώμη. Ναι. Αλλά το αποτέλεσμα μετράει και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και μάλιστα έρχεται και με πρωτιά και δεν αποκλείεται εκτός απρόπτου να έρθει και με αίτητο στα μπαράς και αυτό νομίζω τα λέει όλα, έτσι. Ακριβώς, ναι. Είναι πολύ σημαντικό βήμα και το να μείνουμε αίτητοι στο μπαράς. Γιατί δείχνουμε με αυτόν τον τρόπο ότι είμαστε ήδη από τώρα και μια ομάδα η οποία μπορεί να σταθεί και έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή και στη Football League. Για το αγωνιστικό μιλάμε, ε? Για το αγωνιστικό κομμάτι. Ναι. Εξαγωνιστικό δεν μιλάμε τίποτα. Το εξαγωνιστικό, για το αγωνιστικό λέμε. Θα το πιάσουμε και αυτό, ναι, θα το πιάσουμε και αυτό, αλλά για το αγωνιστικό, ναι, εγώ δεν διαφωνώ καθόλου. Φαντάζομαι και ο κόσμος μας ακούει ότι με κάποιες πινελιές μπορεί η ομάδα να σταθεί κανονικότατα στην κατηγορία. Νομίζω έτσι όπως όλες ακριβώς είναι. Δηλαδή κάποιες πινελιές, κάποιες προσθήκες, 4, 5, 6 ίσως στελέχη ακόμα μέσα στο puzzle αυτό που έχουμε δημιουργήσει φέτος, νομίζω θα είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα για τον χρόνο. Θέλω και από εσάς να ζητήσω, γιατί μιλάω και με έναν βετεράνο ποδοσφαιριστή, τώρα βέβαια το βετεράνος σας μεγαλώνω λίγο, αλλά εντάξει. μόλις θέλω μπάλα κιόλας. Το ξέρω. εν ενεργεία βετεράνος, γιατί μόνιμα αγωνίζεται με τη φανέλα του Ηρακλή σε διάφορα μέλη της Ελλάδος που κάνετε τουρνουά και μπράβο σας, κυρίως για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Αλήθεια, το τελευταίο ήταν η Βέρεια. Τελευταίο ήταν η Καρδίτσα. Πρώτο-τελευταίο ήταν η Βέρεια. Πρώτο-τελευταίο ήταν. Ωραία. Τη Δευτέρα ήμασταν στην Καρδίτσα. Ωραία. Το αγωνιστικό λοιπόν στοίχημα που κερδίθηκε, όλοι μας. Μα όλοι μας αναζητούμε την εξήγησή του. Όλοι προσπαθούμε να τη βρούμε, όλοι προσπαθούμε να την πλησιάσουμε, να την προσεγγίσουμε, αλλά μέσα δεν θα πέσουμε, γιατί πολύ απλά αυτό που έχει κάνει ο Ηρακλής φέτος δεν εξηγείται. Θέλω βέβαια και τη δική σας γνώμη. Νομίζω ούτε ο Άλφρεντ Χίτσκοκ ή η Αγκάθα Κρίστι θα μπορούσε να φτιάξει ένα σενάριο γενικά με αυτό που έχει συμβεί φέτος. Ή αν το είχαμε κάνει το σενάριο αυτό από την αρχή, στο μυαλό μας θα μας λέγανε, ή το κοινοποιούσαμε γενικά, θα μας λέγανε και τρελούς. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν ξέρω, και εγώ δεν μπορώ να πω κάτι, είναι ανεξήγητο. Αυτό μάλλον είναι αυτό που ακούγεται τελευταία και τελικά έχει γίνει μόδα. Είναι το DNA του Ηρακλή, ο Ηρακλής ο ίδιος δηλαδή. Ναι. Η φανέλα, ο κόσμος, ο λαός του, ο φύλαθρος κόσμος. Η άβρα που λέμε, το μέταλλο. Ναι, η άβρα, όποιος μπαίνει και φοράει αυτή τη φανέλα, λες και ανεβαίνει 2-3 επίπεδα πάνω.
Δεν ξέρω. Και εμείς δεν ξέρουμε. Πραγματικά δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε και αυτό είναι το ευχάριστο φυσικά. Μία πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους σας και μία προσπάθεια που ήρθε απόλυτα με επιτυχία, αλλά νομίζω κύριε Χατζόγλου πλέον, αν και πάλι θα πω κλισέ, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα, έτσι. Και αυτή τώρα τη φορά δεν μιλάω μόνο για το αγωνιστικό, μιλάω για όλο αυτό το καυτό καλοκαίρι που σας περιμένει. Αύριο, από όσο γνωρίζω, υπάρχει και ένα συμβούλιο, θα μου πείτε, συχνά κάνετε συμβούλια και συναντήσεις μεταξύ σας και καλά κάνετε. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που απελευθερωθήκατε από τον αγωνιστικό στόχο, πλέον με τα μούτρα είστε εκεί, έτσι. Αύριο θα είναι το πιο σημαντικό συμβούλιο, γιατί καλά δεν προλάβουμε κιόλας ούτε σε αυτό το συμβούλιο να βάλουμε κάποια λιθαράκια, ας πούμε, να ξεκινήσουμε δηλαδή να βάζουμε. Απλά αύριο θα γίνει ένα μεγάλο, για μεγάλη ώρα, ας πούμε, συνάντηση, που θα πέσουν όλα τα θέματα μέσα. Όλα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε φυσικά τίποτα. Θα χρειαστείτε πολλές ώρες μάλλον αύριο. Θα χρειαστούν πολλές ώρες και νομίζω ότι είναι αρκετά προβλήματα και θέματα που πρέπει να λυθούν. Αλλά αύριο θα μπουν οι βάσεις, τα θεμέλια ουσιαστικά για να ξεκινήσουμε και θα χωριστούν και οι αρμοδιότητες. Σιγά σιγά να λύνουμε ένας-ένας κάποια θέματα. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο σοβαρά ή από τα πιο σοβαρά μέχρι τα πιο μικρά. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά πραγματικά. Δεν μπορώ, δηλαδή, άμα αρχίσουν και σας λέω κάποια πράγματα θα εκλαγεί. Στο μυαλό του οποιοδήποτε που είναι απ' έξω, που λέμε, δεν ασχολείται, έχει στη σκέψη του καθάριση, έχει χρέη, έχει μετοχές, έχει ΠΑΕ, έχει ΔΣ, έχει να συσταθεί η ΠΑΕ, έχει χίλια δυο, έτσι. Αυτά είναι που γνωρίζετε και τα ξέρουν όλοι. Ναι, αυτά είναι τα εύκολα. Τα εύκολα, γιατί κάποια που δεν γνωρίζετε. Ναι, φαντάζομαι, ούτε το φαντάζομαι. Και ίσως ούτε και εμείς. Το φαντάζομαι. Και θα έρθουν στο μέλλον, άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε μια διαχείριση κινδύνου από τώρα, για αυτά που μπορούν να έρθουν στο μέλλον. Να κοιτάξουμε τώρα το παρόν, τους παίχτες, την ομάδα μας κτλ. Πώς θα πορευτούμε στη συνέχεια, δηλαδή στο επόμενο διάστημα. Τις συναντήσεις με τους παίχτες, ποιοι θα μείνουν. Και το πιο μεγάλο κομμάτι θα είναι το παρελθόν. Ο παλιός Ηρακλής. Ναι. Ο παλιός Ηρακλής πιστεύω θα μας βγάλει το ζουμί που λέμε. Θα μας βγάλει πολλά προβλήματα και θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι και έτοιμοι για όλα. Είναι, κύριε Χατζόγλου, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και για εσάς που ασχολείστε όλη μέρα, που λέει ο λόγος με αυτά, στη διοίκηση, το ότι δεν έχετε γνώση για τα πάντα. Ακριβώς, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τι θα γίνει με την εκαθάριση, τι θα γίνει με τα χρέη, πόσα χρωστάμε, πού χρωστάμε, αν χρωστάμε. Είναι όλα αυτά που φαντάζομαι και εσείς με κάποιο τρόπο θα επιδιώξετε να πάρετε απαντήσεις τις επόμενες μέρες, μέσα στον Ιούνιο, δεν ξέρω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζει ούτε το ίδιο το κράτος, το ίδιο το πρωτάθλημα. Φτάσαμε εκεί. Ναι. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να γίνει με τον Ηρακλή. Δηλαδή αλλάζουν στους ίδιους νόμους, έπεσε ο Ηρακλής στον ίδιο νόμο και ψήφισε ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, για να πέσουμε, στον ίδιο νόμο σώθηκε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά είναι κωμικοτραγικά. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρουμε κι εμείς, μα δεν ξέρουν οι ίδιοι τους νόμους και δεν ξέρουν οι ίδιοι τι μέλη γενέστε με τον παλιό Ηρακλή. Μια βγάζουν τον ένα, μια τροπολογία, μια βγάζουν την άλλη τροπολογία. Μια λένε 50-50, μια λένε καθόλου, μια λένε όλα, μια λένε ακριβώς, οτιδήποτε. Ναι. Ίδιοι. Θα έπρεπε να, αφού ανεβαίνει μια ομάδα από την ΓΑΜΑ Εθνική στη ΒΙΤΑ και γίνεται μια νέα ΠΑΕ πλέον, θα έπρεπε να ξέρουν από τώρα και να μας πούνε, παιδιά, ανεβαίνετε και έχετε αυτό, αυτό και αυτό θετικό και έχετε αυτό και αυτό αρνητικό. Να ξέρουμε τι γίνεται, να κινηθούμε, να προχωρήσουμε και να ξέρουν όλοι στον Ηρακλή, γιατί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή στο Ηρακλή είναι η ένωση, ότι ενώθηκε ο Ηρακλής και γνωρίζουν όλοι τα πάντα. Υπάρχει διαφάνεια σε αυτή την ομάδα αυτή τη στιγμή. Και είναι σημαντικό αυτό. Μιας και το λέτε, η προγραμματισμένη επόμενη συνέντευξη τύπου, πότε την περιμένουμε? Η οικονομική κυρίως, όπως γίνεται από τον κύριο Ακημίδη. Τελειώνει το πρωτάθλημα τώρα την Κυριακή και πιστεύω ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνει και αυτό. Ωραία, ωραία. Θα βρούμε το χρόνο να το κάνουμε και αυτό. Και αυτή θα είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα από όλες, γιατί θα είναι τελείως ολοκληρωμένη η άποψη που έχει ο κύριος Ιακημίδης για τα οικονομικά όλη τη σεζόν και τα υπόλοιπα μέλη που θα μας μιλήσουν όπως κάθε φορά στη Μίκρα.
Ναι, ακριβώς έτσι αυτό θα γίνει και μέχρι τότε φυσικά θα έχουμε γίνει και μια, δύο, τρεις συναντήσεις που θα ξέρουμε κάποια πράγματα, κάποιες εξελίξεις δηλαδή στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που μένουν, πώς θα συνεχιστεί το ρόστερ. Θα ξέρουμε αρκετά πράγματα, μπορούμε να σας πούμε. Mm-hmm. Και θα γίνουν και κάποιες συμφωνίες. Προς το παρόν αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γιατί ναι, το καταλαβαίνω. Είναι αυτό που σας είπα. Έχουμε πραγματικά πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε και θα είναι ένας βολβοθάς μπροστά μας. Αλλά ναι, πείτε. Είμαι πολύ αισιόδοξος και αυτό είναι το ευχάριστο για μας ότι έχουμε πολλά προβλήματα. Και ξέρουμε ότι θα τα αντιμετωπίσουμε. Όταν έχουμε προβλήματα καταφέρουμε καλύτερα, ε. Ναι, είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Στα γιατί, εύκολα γιατί παθαίνουμε blackout και ακριβώς, κάτι γίνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Στα ακριβώς, δύσκολα ακριβώς. Είμαστε καλοί. Ξέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Κύριε Χατζόγλου, μπορείτε, δεν ξέρω τώρα, ίσως είναι και χαζή ερώτηση, να μας πείτε χρονικά πότε περιμένετε, πότε πιστεύετε, βάσει και το ραντεβού που έχετε κλείσει ως διοίκηση, να έχουμε αυτές τις απαντήσεις για τα ζητήματα που λέγαμε νωρίτερα. Δηλαδή, τι ισχύει με τα χρέη, τι ισχύει με την ΠΑΕ, τι ισχύει με χίλια δυο αυτά που λέμε τόση ώρα. Γι' αυτό αναφέρθηκα πριν και στην ίδια την πολιτεία, στην ίδια την ΕΠΟ, τη διοργανώτρια αρχή, ότι οι ίδιοι δεν ξέρουν. Ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή, και περιμένουμε τις απαντήσεις από αυτούς να μας πούνε κάποια πράγματα. Δεν υπάρχουν προγραμματισμένα ραντεβού για να σας πούνε. Περιμένετε πώς θα τους φωτίσει ο Θεός να σας δώσει μια απάντηση. Έχουμε και εμείς κάποια ραντεβού. Έχουμε κλείσει κάποια ραντεβού, εννοείται. Mm-hmm. Έχουμε κάποιες επικοινωνίες συνέχεια. Το θέμα είναι ότι πραγματικά δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε απαντήσει από τους ίδιους. Καλά, αυτό είναι φοβερό, έτσι. Δηλαδή, το ακούω που το λέτε και είναι καταπληκτικό και αυτό. Δεν υπάρχει. Ρωτάμε και δεν ξέρω να μας απαντήσουν. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτή η χώρα είναι πραγματικά. Η Ουγκάντα πραγματικά είναι καλύτερη που λέμε. Μια χαρά είναι η Ουγκάντα. Η Ουγκάντα είναι μια χαρά. Μια χαρά είναι. Είναι απίστευτο. Είναι τραγικό. Και αναφέρατε τον Παναθηναϊκό, είναι και ο Πανιώνιος, έτσι. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Πανιώνιος, είναι και οι άλλες ομάδες, μια την Παναθηναϊκή τη σώσανε με μια άλλη τροπολογία. Είχαμε τον Ομοτέλη, είχαμε τον Όφη, είχαμε διάφορα πράγματα. Γίνεται ένα τουρλουμπούκι γενικά. Ένα τουρλουμπούκι σε αυτό το ποδόσφαιρο, το άμυρο. Ναι, και τώρα θέλουν και να ανεβάσουν την Παναθηναϊκή και να αυξήσουν τις ομάδες. Θέλουν να το κάνουν αυτό. Ναι, είναι και ένα αυτό τώρα που ακούγεται. Εγώ θεωρώ ότι για να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο θα πρέπει να ξεκινήσω από τον Ρακλή. Πάντα. Τώρα, μεγάλη κουβέντα αυτή. Έκανα λίγο σιωπή, Πάντα. Ναι, ναι. Πάντα. Πραγματικά. Πάντα. Μεγάλη κουβέντα, αλλά νομίζω αν θέλουν να φτιάξουν το ποδόσφαιρο πρέπει να ξεκινήσουν από τον Ρακλή. Και να ασχοληθούν με αυτό που έχει φτιάξει και αυτό που σημαίνει το να είσαι Ηρακλής. Η αξιοπρέπεια. Ναι, να αποτελέσει πρότυπο, έχετε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο ακριβώς. Η διαφάνεια, αυτό που λέμε. Και η αληθινή προσπάθεια, έτσι, γιατί είναι κάτι, κάτι γήινο, κάτι αληθινό, κάτι που μπορείς να το αποδείξεις εύκολα. Μα ξέρετε τι κάναμε εμείς φέτος. Δεν είναι μόνο όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε για να έβγει ο Ηρακλής από τη γάμα στη Β'. Αυτό που προσπαθούσαμε φέτος να κάνουμε είναι να ξαναφέρουμε τον κόσμο στα γήπεδα, στο γήπεδο. Τον Ηρακλιδέα να πάρει το παιδάκι του, τη γυναίκα του και την οικογένειά του και να έρθει Κυριακή στο γήπεδο, να απολαύσει την ομάδα του, την αγαπημένη, τη φανέλα του. Αυτό που κάναμε φέτος, προσπαθήσαμε να κάνουμε, είναι να φέρουμε περισσότερο κόσμο στο γήπεδο. Αν το κάνουν όλοι αυτό, θα δούμε ένα καλύτερο ελληνικό πρωτάθλημα, ένα ελληνικό ποδόσφαιρο καλύτερο. Δεν νομίζω να τους ενδιαφέρει το αν θα δούμε καλύτερο πρωτάθλημα, κύριε Χατζόγλου. Αν δεν τους ενδιαφέρει, δεν τότε θα... Όχι, δεν νομίζω. Είμαι σίγουρος ότι δεν τους ενδιαφέρει. Το παίρνω πίσω το «δεν νομίζω», ζητώ συγγνώμη. Ναι, είμαι σίγουρος ότι δεν τους ενδιαφέρει. Αν δεν τους ενδιαφέρει, τότε μια ζωή το ποδόσφαιρο θα είναι μίζερο και κανένας από όλους μας δεν θα ωφεληθεί από αυτό το... Γι' αυτό και ο Ηρακλής και ο Ηρακλειδέας έχει μείνει μόνος του και θέλει να είναι μόνος του και δεν θέλει να έχει σχέση με κανέναν. Με όλους τους υπόλοιπους του ελληνικού ποδοσφαίρου που κάνουν τις δικές τους, ξέρετε, να μην το πω τώρα στον αέρα, είμαστε να το πω συμμαχίες, να μην πω άλλη λέξη. Ακριβώς. Και γι' αυτό και ο κόσμος του Ηρακλή ήρθε το 10% φέτος ή το 5% στο γήπεδο, ενώ δεν έχουν έρθει η μεγάλη μάζα. Ναι, σωστά. Θα έρθει κάποια στιγμή όταν νιώσει ξανά ο Ηρακλειδέας ότι αυτή η ομάδα, η αγαπημένη ομάδα, είναι ένα δημιούργημα πλέον ξανά πραγματικά αξιοπρέπειας και διαφάνειας. Και είναι δικό του, όλο δικό του. Και είναι δικό του, είναι πραγματικά του κόσμου, ανήκει στον κόσμο αυτή η ομάδα. Είναι γνήσιο, ναι. Πείτε μου κάτι τελευταίο και να σας ευχαριστήσω. Όσον αφορά το κυνηγητό σε εισαγωγικά,
το κυνηγητό του Ηρακλή. Εντάξει, όσον αφορά το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ είναι άλλο ζήτημα για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Το όποιο κυνηγητό μέσω νομικής υπηρεσίας που έχετε αποφασίσει εδώ και καιρό να κάνετε ώστε ο Ηρακλής να κερδίσει κάποια πράγματα. Λέγεται αποζημίωση, λέγεται δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο πέρα από την ηθική. Ναι, ναι, ναι. Πού είμαστε σε αυτό, μπορούμε να πούμε κάτι ή είμαστε και σε αυτό σαν αναμονή? Καταρχήν σε όποιο... Με αφορμή θέμα Παναθηναϊκού και τα λοιπά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Σε οποιοδήποτε τομέα έχουμε κυνηγήσει νομικά πλέον κάποια θέματα φέτος, mm-hmm. γίνονται όλα για ηθική ικανοποίηση κυρίως. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή να μας δοθεί. Δεν περιμένουμε μόνο κάτι αν άλλο. Αποφασίσουν από FIFA UEFA για οικονομική αποζημίωση. Μόνο αυτά. Γιατί από την Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, έτσι. Ακριβώς, εκεί ήθελα να φτάσω εγώ. Ότι μόνο στη FIFA και στην UEFA μπορούν να φτάσουμε δηλαδή τελικά και αυτοί να μας δώσουν κάποια εν μέρη δικαίωση. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κυνηγήσουμε τους πάντες, γιατί πώς να πω, μέχρι εδώ φτάνει, δεν πάει άλλο αυτή την ομάδα να την κυνηγάει άλλος. Υπάρχει νομική υπηρεσία που ασχολείται με αυτό, έτσι, εδώ και υπάρχει, καιρό. Βέβαια, υπάρχει. Ωραία. Έχουμε ξεκινήσει ήδη, υπάρχουν πολλά κομμάτια. Έχω και ερώτημα πάλι από δεν έχουμε. Ναι, δεν ξέρουμε φυσικά πότε θα υπάρξουν εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Είναι θέμα νομικών. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω και σε αυτό κάτι παραπάνω. Είναι θέμα κράτους πάλι. Για να δούμε. Το κακό είμαστε ότι είμαστε όλο σε αναμονή, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε συνηθίσει. Θα κάνουμε υπομονή πολύ πάλι, υπομονή, ναι, πάλι. Και μεγάλη επιμονή και να ξέρετε ότι με αυτά τα δύο συστατικά, την υπομονή και την επιμονή, θα βγούμε κερδισμένοι όλοι μας. Μακάρι. Αυτό το σύλλογο. Μακάρι. Όλοι μας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζόγλου για την ενημέρωση. Και καλό συμβούλιο αύριο, καλή δύναμη, γιατί από ό,τι φαίνεται έχετε πολλή δουλειά. Να είστε καλά. Έγινε, ευχαριστώ, γεια σας. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Σάκη Χατζόγλου. Αρκετά. Είπαμε, βλέπετε ότι θέλουν πάρα πολύ και να πούνε και να κάνουν πράγματα. Αλλά εδώ σου λέει, ρωτάμε την ΕΠΟ και το κράτος και δεν μας απαντάει το τι θα κάνουμε, πώς θα γίνουμε ΠΑΕ, τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να διευθετήσουμε, τι πρέπει να διακανονίσουμε, τι πρέπει να ρυθμίσουμε. Τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή, ρε εσύ Χρήστο, τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί. Βάλε μου μια διαφήμιση γιατί δεν μπορώ άλλο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Είχαμε την κουβέντα με τον κύριο Σάκη Χατζόγλου, από τα μέλη της διοίκησης του ποδοσφαιρικού Ηρακλή. Είπαμε όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είπαμε κάποια πράγματα για τον μπάσκετ νωρίτερα. Θα συνεχίσουμε με βόλεϊ για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται και σε αυτό το τμήμα που. Φυσικά το αγαπάμε όπως όλα και ένα βόλεϊ που φέτος λίγο ήθελε να μας δώσει και τίτλο γιατί εγώ εξακολουθώ και το πιστεύω. Δεν θα μου βγει ποτέ από το μυαλό, μπορεί κάποιος να με κοροϊδεύει, μπορεί κάποιος να με λέει γραφικό. Εγώ εξακολουθώ και το πιστεύω, το πίστευα πάρα μα πάρα πολύ ότι αν ο Ηρακλής και τον Αρμενάκη. Αλλά μετά αν δουλειά δεν γίνεται. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και το mail μας είναι ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για βόλεϊ, αυτό που προαναγγείλαμε νωρίτερα. Το μέλος της διοίκησης, αντιπρόεδρος του Κιανόλευκου τμήματος, ο κύριος Απόστολος Βαβακίδης είναι τώρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Γεια σου Γιώργο από την όμορφη Ξάφη. Όμορφη και Κιανόλευκη, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά, σωστά. Τι καιρό κάνει εκεί? Μια κάδα έχει. Ναι, εντάξει. Μια χαρά. Νομίζω και στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ο καιρός στη Θεσσαλονίκη πώς είναι. Είναι ίδιος. Λίγο μουντίλα, λίγο μουντίλα, λίγο αυτό. Εντάξει. Έχει κανένα πετοσφαιριστή στην Ξάνθη, όχι έτσι? Νομίζω πως όχι. Ναι. Πιο πάνω είναι. Απλά, η καλή απλά, πιο πάνω είναι. Ναι, απλά του χρόνου, να το πω μια και θα ξεκινήσουμε να μιλάμε φυσικά για Βόλη Ηρακλή, ναι. Του χρόνου θα είναι μια πολύ καλή εκδρομή, διότι η Ροδόπη, η ομάδα, η ΑΕΚ Κομωτινής. Μπράβο, ναι, έχει ανέβει στην Α1, οπότε θα έχουμε άλλη μια... Ανέβηκε η ΑΕΚ και ανέβηκε και η Κομωτινή. Ναι, θα έχουμε μια εκδρομούλα εδώ στα κοντά μας, η ναι, οποία ναι, θα είναι... Ναι, και η Κομωτινή που έχει έντονο και ανόλευκο στοιχείο και το ναι, έζησα... Ναι, ναι, μιας και το αναφέρατε να θυμηθώ έτσι να το μοιραστώ. Το έζησα πριν από 3 χρόνια όταν βρέθηκα στο Κομωτινή Ηρακλής στην Α2 Ανδρών. Τότε που λίγοι θυμούνται ότι ο Ηρακλής έπαιξε στην Κομωτινή, γιατί ήταν Α2 και λίγοι ασχολιόντουσαν, τέλος πάντων, ας την αφήσω την κακία μου. Αλλά ήμουνα στο γήπεδο και είδα πάρα μα πάρα πολλούς φίλους του Ηρακλή στο μάτσο.
από παλιότερους και μεγαλύτερους από μένα. Έχω το μεγάλο το πανό το θυμάμαι στο Καφτατζόγλιο πάντα. Το Ηρακλείο Ρακομοτινή, εκείνο το τεράστιο. Ότι υπήρχε ένας δήμαρχος ο οποίος ήταν Ηρακλειδέας, νομίζω πρέπει να το λέγανε Βαβατσικλή, αν θυμάμαι καλά. Ο οποίος τις παλιές καλές εποχές έβαζε πούλμαν από Κομοτινή για να κατεβεί ο κόσμος στο Καφτατζόγλιο και να δει Ηρακλείο. Αρκετό κόσμο. Ναι. Πρώτη αγωνιστική, Κομοτινή Ηρακλείο, γίνεται. Μακάρι, γιατί όχι. Βέβαια, για να φτάσουμε και να το σοβαρέψουμε στην πρώτη αγωνιστική, θα πρέπει πάλι να γίνουν κάποια πράγματα που ναι, μεν είναι αυτονόητα, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διορθώστε με κύριε Βαβακίδη, αν κάνω λάθος, σας δυσκολεύουν και φέτος. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Πέρυσι, τέτοια περίοδο, μας λέγατε για την προσπάθεια για την αδειοδότηση. Τώρα πάλι πάνω κάτω θα πούμε τα ίδια. Πέρυσι, με πολύ αίμα, πάρθηκε το OK για την αδειοδότηση. Δεν ξέρω σε ποια φάση είναι τώρα αυτή τη στιγμή ο Βολεϊκός Ηρακλής, γι' αυτό και θα ήθελα να μας πείτε, όπως κάνετε κάθε φορά, με την παραμικρή λεπτομέρεια για να ενημερωθεί ο κόσμος, το που είμαστε, τι χρήματα απαιτούνται, τι γίνεται με τις τρύπες, με τους αθλητές που ολοκλήρωσαν απλήρωτοι, με το τι, με αδειοδοτήσεις, με όλα. Νομίζω, Γιώργο, ότι αυτό το πρόβλημα θα συνεχίζει να εφίσταται, φυσικά μακάρι να μην υπάρξει στο μέλλον. Αλλά όσο ο μοναδικός χρηματοδότης θα είναι ο κόσμος Ηρακλή και δεν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορεί να βάλει ένα πολύ μεγάλο απαιτούμενο ποσό για να καλύψει την αδειοδότηση, κάθε χρόνο δυστυχώς θα λέμε τα ίδια πράγματα, έτσι. Φέτος να πω ότι είμαστε ελαφρώς λίγο καλύτερα, πολύ λίγο καλύτερα, δηλαδή να πω ότι φέτος θα χρειαστούν, όπως είπε και ο πρόεδρος, 45.500 περίπου για να κλείσει η αδειοδότηση μέχρι 36, ενώ πέρσι η αδειοδότηση απαιτούσε 55.000, είμαστε κατά 10.000. Θέλουμε λιγότερο, 10 λιγότερα, ναι. Βέβαια, ο κόσμος, θα πω ένα καλό το οποίο υπάρχει, ότι έχει μια καλύτερη ψυχολογία, γιατί ο κόσμος είδε μια προσπάθεια η οποία η ομάδα έφτασε στο Final Four του κυπέλλου και φυσικά στο τελικό. Τερμάτισε στην πρώτη τετράδα, στο τέλος κατέλαβε την πέμπτη θέση. Φέτος η ομάδα θα παίξει στην Ευρώπη. Υπάρχει, αν θέλεις, μια αισιοδοξία, ένας τόνος αισιοδοξίας μεγαλύτερος. Έτσι, αυτό βέβαια πρέπει να αποτυπωθεί και με την προσπάθεια του. Στο μόνο πράγμα που απαιτούμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι στην αγορά του εισιτήρου διαρκείας. Τα εισιτήρια διαρκείας τιμούνται, για να τα ξαναθυμίσουμε, από 50 ευρώ που θα διατίθενται αποκλειστικά από την αυτόνομη τύρα 10, που είναι για το πέταλο, στον 100 ευρώ που είναι στην κεντρική κερκίδα και στο 300 ευρώ που είναι τα γκολ. Βέβαια, να πω φέτος μια διαφοροποίηση που έχουμε κάνει, επειδή ακριβώς τα 50 τα εισιτήρια θα διατίθενται αποκλειστικά από τα παιδιά από την αυτόνομη τύρα 10, είναι πιθανό για κάποιον πιο δύσκολο, κάποιος ο οποίος έδωσε πέρσι 50 ευρώ, φέτος θα χρειαστεί να δώσει 100 ευρώ. Έτσι, βέβαια, να συνυπολογίσουμε ότι αυτό το οποίο λέω και εγώ, ότι αν κάτι αγαπάς, καλός ή κακός πρέπει να το πληρώνουμε, έτσι. Δεν έχουμε μέσα είναι και μακάρι. Η Ευρώπη, έτσι. Αυτό ακόμη δεν είναι σίγουρο, το πιθανό είναι να μην είναι. Για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Βέβαια, αυτό το οποίο έχουμε κάνει φέτος είναι ότι δεν απαιτούμε από κανέναν που θέλει να πάει να πάρει εισιτήριο διαρκές κατοστάρι να το καταβάλει και έξω, έτσι. Μπορεί να έρθει αύριο στα γραφεία του συλλόγου να καταβάλει 20 ευρώ, 10 ευρώ, 30 ευρώ και μέχρι τέλη Οκτωβρίου που ξεκινάει το πρωτάθλημα να έχει κάνει την εξόπληση του εισιτηρίου διαρκές. Μιλάμε για τα εισιτήρια των 100 ευρώ και των 300 ευρώ, έτσι. Γιατί και εμένα, αν μου λες, Γιώργο, αυτή τη στιγμή έλα, πώς θέλω να δώσω ένα κατοστάρικο, εντάξει, που η δουλειά μου είναι να βγαίνω έτσι. Δεν είναι εύκολο. Σαφώς είναι δύσκολο. Έτσι, και αφού γραζόμενοι ακριβώς τις δυσκολίες που υπάρχουν, λέμε, παιδί, θέλετε να δώσετε 20-30, τον άλλο μήνα άλλα 10, τον άλλο μήνα άλλα 20, για να μπορέσετε να δείτε την αγαπημένη σας ομάδα, αλλά αφετέρου να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και εμείς τις ανάγκες τις δικές μας. Έχει γίνει μια προσπάθεια το να κλειστούν κάποιες σχολείες πιο μπροστά, να έρθουν κάποια λεφτά πιο μπροστά στο σύλλογο. Αυτά, βέβαια, να πω την αλήθεια, ότι δεν είναι ακριβώς το νούμερο αυτό που απαιτούσαμε μέχρι τώρα. Έχουν δοθεί κάποια πολύ λίγα χρήματα στους αθλητές από αυτούς τους οποίους ήταν απληρωτοί. Γίνονται προσπάθειες, αφού η ομάδα να μπορέσει να πάρει αδειοδότηση στον πρώτο βαθμό που είναι 36, το οποίο φυσικά αυτό θα μας λύσει τα χέρια και για τις κινήσεις που θα γίνουν παρακάτω. Έτσι, γιατί αν δεν πάρεις αδειοδότηση στον πρώτο βαθμό που είναι 36, πιθανόν θα την πάρεις στο δεύτερο βαθμό που είναι 37, να καταλαβαίνεις
όσο πιο δύσκολο θα είναι και για τη δικιά μας τη δουλειά ως σύλλογος, να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αθλητές που πιθανόν να θέλουμε τότε θα βλέπουν ότι η ομάδα δεν έχει πάρει αδειοδότηση. Τι χρειάζεται ακριβώς, θυμίστε μας πάνω σε αυτό το κομμάτι για την αδειοδότηση, τι χρειάζεται ο Ηρακλής να καταθέσει και όλες οι ομάδες, φαντάζομαι, έτσι, μέχρι 36. Σίγουρα θα πρέπει, το βασικότερο που είναι, το σίγουρα θα πρέπει να έχει διακανονίσει τις οφειλές του με τους αθλητές οι οποίους έχουν λαμβάνει χρήματα ή να τους έχει ξεπληρώσει, να έχει διακανονίσει. Έτσι, δηλαδή αυτό τι σημαίνει ακόμη και εμένα... Είναι αυτά τα 40 κάτι χιλιάρικα, αυτά δεν είναι. Μπράβο. Αυτό τι σημαίνει ακόμη και εμένα, ένα αθλητή που τον χρωστώ αυτή τη στιγμή 5 χιλιάρικα, 7 χιλιάρικα, 6 χιλιάρικα, μπορώ να διακανονίσω και να πω ότι θα σου δώσω 2 χιλιάρικα τώρα, αλλά στις 5 Σεπτεμβρίου, στις 7 Σεπτεμβρίου θα σου δώσω άλλα 3 και στις 10 Σεπτεμβρίου άλλα 10, να πάρω την υπογραφή του για να μπορέσω να το περάσω στο φάκελο της αδειοδοτήσεως. Πρέπει να τηρηθούν μετά και αυτά που θα υπογραφούν. Αυτό ακριβώς. Αλλά αυτό, και αυτό το οποίο λέμε ότι θα διακανονίσουμε σημαίνει ότι στη συνέχεια πρέπει να το κανονίσεις κιόλας. Έτσι. Είναι σαν να βάλει, να το πω έτσι απλά, να έχω δώσει μια επιταγή η οποία λέει ότι θα πληρωθήσεις 10 Αυγούστου. Εγώ την έχω δώσει την απόδειξη που νομίζω ότι έχω εισπράξει, αλλά αυτή η επιταγή πρέπει να πληρωθεί. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν με έχω διακανονίσει, αλλά πρέπει όταν θα έρθει η ημερομηνία να είναι πληρωμένη και η επιταγή. Οπότε μέχρι 36 στην παρούσα φάση, σε αυτόν τον ένα συν κάτι μέρες που απομένει, η μοναδική μεγάλη πηγή εσόδων που περιμένετε είναι τα διαρκείας, ξεκάθαρο. Ένα περίπου 50%, ένα περίπου 50%, Εντάξει, ταυτόχρονα προσπαθούμε και εμείς να κλείσουμε ακριβώς χορηγές που πέρσι είτε τις είχαμε κλείσει πιο μπροστά να τις φέρουμε πιο νωρίς, είτε το να μπορέσουμε να φέρουμε καινούργιες χορηγές στο σύλλογο, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή γίνονται ταυτόχρονα πράγματα για το καλό του Ηρακλή. Πέρυσι χρειάστηκαν πολλά να γίνουν. Θυμάμαι και ήσασταν και εδώ στο στούντιο με τον Ραδιομαραθώνιο, τη συναυλία του Μαργαρίτη, τα διαρκείας. Mm. Φανέλες από την μπουτίκ, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μου διαφεύγει, και κυρίως η βοήθεια που ήρθε να είναι καλά οι άνθρωποι από την Αμερική. Σωστά, και πολύ πολύ μεγάλη και όποιες χορηγίες υπήρξαν, γιατί η αλήθεια είναι σε σχέση με πρόπερση, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι η φανέλα ήταν πιο όμορφη, είχε περισσότερες διαφημίσεις πάνω. Μακάρι να γίνει ακόμα πιο όμορφη φέτος. Θεωρείτε ότι πάλι θα έχουμε μια από τα ίδια, το λέω όσο πιο απλά γίνεται, κύριε Βαβακίδη, δηλαδή πάλι πρέπει να μας βγει το λάδι, να μην πω άλλη λέξη, για να μπορέσει η χρονιά να βγει και να μπορέσουμε ίσως να δούμε κάτι παραπάνω και στο αγωνιστικό σε σχέση με πέρυσι. Να πω ότι πιθανόν η χρονιά να έβγαινε λίγο καλύτερα αν είχαμε δύο δεδομένα. Δύο δεδομένα ήταν αυτά που μας πήγανε λίγο στον αφορά στο κομμάτι της στέρησης των εσόδων. Ναι. Το ένα ότι εμείς υπολογίζαμε ότι θα περάσουμε την Κηφισιάρα, σήμερα θα παίζαμε τουλάχιστον άλλο ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Με γεμάτο γήπεδο. Σαφώς, το οποίο σημαίνει ότι εκεί το λίγο χάθηκαν γύρω στα 6-7 χιλιάρικα περίπου. Συν το ότι υπολογίζαμε ότι θα πάμε άλλο ένα παιχνίδι, τι πάμε στο Final Four με τη Σύρο, που θα γινόταν επίσης στο Κατσένο, και τελικά θυμάστε, όχι απλά δεν πήραμε εκείνα τα λεφτά, χρειάζεται να κατέβουμε και στην Αθήνα και να πληρώσουμε άλλα 3 χιλιάρικα. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια μιλάμε για έστω ένα περίπου 14 χιλιάρικα περίπου, έτσι, που πιθανόν να ήταν και 15, μπορεί και 20. Αυτό σημαίνει ότι εγώ αν είχα 20 χιλιάρικα θα ήταν πολύ πιο εύκολο. Θα θέλατε μόνο 20 για να κλείσετε, μόνο 25, ναι. Αυτό θα ήταν πολύ πιο εύκολο, και να κλείσω την αδειοδότηση τώρα, να είναι πολύ μικρότερο το νούμερο και τα λεφτά τα οποία θα ζητούσαν οι αθλητές να ήταν πολύ λιγότερα αυτά τα οποία θα είχαμε πίσω, έτσι. Mm-hmm. Που θέλω να καταλήξω ότι με μια χρονιά που μπορεί να πάει σε normal πλαίσια καλά, χωρίς να κάνουμε υπερβολές, θεωρώ ότι του χρόνου το οικονομικό άνοιγμα πιθανό να είναι μικρότερο, κάνοντας ταυτόχρονα και εξυγίανση, έτσι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, να καταφέρεις την ομάδα να πηγαίνει σε ένα Final Four και πολύ περισσότερο να είμαστε στο τελικό, να κρατάμε τον budget σε ένα επίπεδο το οποίο να μπορούμε να τα βγάλουμε και να είναι και ανταγωνιστικός ο σύλλογος, έτσι. Και να μην ξεχνάμε αυτό το οποίο λέω σε φίλους, εγνωστούν συνέχεια. Είναι το μοναδικό άθλημα που μπορείς να βρεις τους 4 μεγάλους, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Να βγάλεις γούστα, να βγάλεις φωνή, να το γουστάρεις, να τους έχεις απέναντι. Είναι πολύ σημαντικό. Φυσικά ευχόμαστε και το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ και το μπάσκετ, συγγνώμη, του χρόνου να βρίσκονται και δύο στην ΑΕΚ, οπότε ο κόσμος θα μπορέσει να το γουστάρει, έτσι όπως το λέω, όλα μαζί. Σε όλα τα αθλήματα.
Άρα η μαγική λέξη είναι και πάλι διαρκείας και αναμονή και τρέξιμο εννοείται και αναμονή μήπως πέρα από τα διαρκείας καταφέρετε και βρείτε και άλλους άμεσους τρόπους για έσοδο. Όταν λέω τρέξιμο εννοώ από όλους. Πολλοί μου λένε τι εννοείς τρέξιμο. Λέω δεν είναι το απλά να τρέξω. Μπορεί εσύ να έχεις κάποιο φίλο που μπορεί να θέλει να διαφημιστεί, να προτείνεις, να δώσει ένα διαρκείας. Πεις αδελφέ, έλα να βάλουμε μια ταμπέλα στο Κατσένι, στη Μίκρα, οπουδήποτε. Αυτό δείχνει συμμετοχή. Αν δεν υπάρχει συμμετοχικότητα γενικότερα στο σύλλογο, δεν μπορούν 2, 3, 5 άνθρωποι να τρέχουν ένα σύλλογο. Αν θέλουμε να έχουμε απαιτήσεις, πρέπει κύριε να μπούμε σε μια διαδικασία να βοηθήσουμε. Παιδιά, καλός ή κακός, αυτή είναι η αλήθεια. Όσο δεν υπάρχει μεγάλη χρηματοδότηση, πρέπει να υπάρχει μεγάλη συμμετοχικότητα. Απλά πράγματα. Μακάρι να γίνουν. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ χάρηκα που σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Απόστολος Βαβακίδης, μέλος Δέλτα Σίγμα, αντιπρόεδρος του Βόλεϊ. Το ξέρω, κάθε χρόνο είναι στενάχωρο, είναι δύσκολο, είναι κάπως να ακούμε ότι πρέπει πάλι ο κόσμος, πρέπει πάλι τα διαρκείας, αλλά παιδιά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ακούσατε, το 50% περιμένουν στο τμήμα βόλεϊ στον Ηρακλή να καλυφθεί από τα διαρκείας. Και τα διαρκείας που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής είναι πολύ 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 λίγα. 36 είναι το deadline. Για να μην είμαστε εδώ και κάνουμε ώρα για μπλε 1η Ιουλίου και λέμε δεν πήρε ο Ηρακλής αδειοδότηση και τρέχουμε και δεν φτάνουμε πάλι. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ, να είμαστε και σωστοί και τυπικοί στην ώρα μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την συμμετοχή σας, για την ακρόαση. Πρώτο Θεός αύριο. Έχουμε μήνυμα. Ναι, έχουμε μήνυμα. Να το προλάβω από τη φίλη την Νατάσα. Πολύ σωστό, όποιος έχει γνωστό ας κάνει κάποια νίξη για μια χορηγία, συμμετοχικότητα θα πει αγαπώ την ομάδα μου. Κάπως έτσι είναι, Νατάσα μου. Τι έλεγα, ναι, πρώτο Θεός αύριο, 7 με 8. Αύριο τι είναι, έχω χάσει την μπάλα. Πέμπτη. Δεν αποκλείεται ο φίλος μου ο Χαρίλος να μας πει μια καλησπέρα. Έτσι, ενός λεπτού. Γιατί ως γνωστόν εγώ με τον Χαρίλο ένα λεπτό μιλάμε μαζί στον αέρα και ποτέ παραπάνω. Κοντά μας ήταν ο Καρφόπουλος με τα δύο του καταστήματα και τα χρώματά του και τα βερνίκια του. Αντιπρόσωπος όλων των επώνυμων εταιριών, Καραολή Δημητρίου 24 Σταυρούπολη και Κωνσταντίνου Καραμαλή 126. Ακολουθούν τα μπασκετόπεδα, Basket City στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά, καλό βράδυ.